Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα 7-8 εκατομμύρια κυβικά νερό, οπότε ουσιαστικά δεν χρειάζεται παραπάνω να μπορέσουμε. Αυτό που ψάχναμε, το έλλειμμα που έλεγα 10-15%, μας καλεί αυτή τη στιγμή από Σελέμη στα 300-400 κυβικά την ώρα που θα χρειαζόμασταν έξτρα. Τα έχουμε από τον Αποστολή αυτή τη στιγμή. Καλό θα είναι να έχουμε βροχές μέχρι τον επόμενο μήνα, Μάρτιο-Απρίλιο, για να μπορέσουμε να είμαστε πιο άντα και να μην έχουμε προβλήματα σε περίπτωση υπερκαταναλώσεων. Ναι. Από εκεί πέρα. Ωστόσο, έχουμε ένα αγκάθι. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που παραμένει, όχι το φέτος, πάντα είναι το θέμα της υποστελέχωσης της ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή λήγουν τα οκτάμινα. Ως γνωστόν, κάθε χρόνο παίρνουμε 8 μήνα, λίγουν τώρα. Είναι μια διαδικασία που έθελε 2-3 μήνες, με αποτέλεσμα ότι θα έχουμε τους επόμενους 2-3 μήνες στο Ηράκλειο, θα έχουμε αυτή τη στιγμή 5 άτομα να εξυπηρετήσουν όλη την πόλη του Ηρακλείου. Τι εννοείται, το θέμα το τεχνικό. Ναι. Στις βλάβες, στις διαρροές, σε όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, μόνο στα υπόγεια άτομα. Νερά, μόνο 5 άτομα, γιατί έχουν φύγει όλοι οι υπόλοιποι. Για πόσα χρόνια μιλάμε ότι έχουν, θα φύγουν. Αυτή τη στιγμή φέρνουν γύρω στα 27 άτομα συνολικά. Ενώ είναι και διοικητική και τεχνική είναι. Ναι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι με 5 άτομα δεν είναι δυνατόν. Και είναι λογικό σε μια εποχή στην οποία το νερό μας χρειάζεται. Έχουμε διαρροές. Δεν μπορούμε να τις εξυπηρετήσουμε. Φωνάζει ο κόσμος, δικαίως ο κόσμος, αλλά και εμείς δεν μπορούμε. Γιατί πάντα μπαίνουν σε προτεραιότητα οι βλάβες που είναι πιο σημαντικές. Έχουμε υπόγεια. Σπάνια αγωγή που πάρει σε υπόγεια, οπότε αυτά είναι σημαντικά να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε και να μην έχουμε γιατί υγρασίες και να φθορέσει τον άνθρωπο στα υπόγεια. Και έτσι καταλαβαίνω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Οπότε τώρα έχουμε βλάβες και να πρόβλημα, πω κάτι άλλο. Έχουμε πρόβλημα. Ναι. Πάντα έχουμε υποστελεχωμένοι. Και είναι τα 52 άτομα από πέρυσι, από αρχές του 23 έχουν εγκριθεί για τη ΔΕΗ Ηρακλείου. 14 πιέψων, τα φέψων και 38 που είναι εργάτες και τεχνικοί και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. 1,5 χρόνο τώρα. Τι θα γίνει τώρα. Τίποτα. Εμείς πιέζουμε να μπορέσουμε τουλάχιστον, αυτή είναι η μοιασία μου για μόνιμο προσωπικό του 52 άτομα, να μπορέσουμε και εγώ δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, αφού κάθε χρόνο παίρνουν περίπου στα 25-28 άτομα, να χρειαζόμαστε κάθε φορά απόβαση του Υπουργείου Εσωτερικών, απόβαση του ΑΣΕΠ κτλ. Πρέπει οι διαδικασίες να προσποιηθούν. Δεν γίνεται. Δεν πάει άλλο. Δεν μπορεί να δουλέψουμε. Και τέτοιες εποχές που είναι πολύ δύσκολες. Ξέρουμε το νερό, χάνεται το νερό. Άμα φτιάξει μια βλάβη, πολλά χιλιάδες κυβικά πηγαίνουν στο. Αλλά δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Γιατί διαμαρτύρεται το κόσμο, αλλά. Κάνουμε παρέμβαση. Κάνουμε συνέχεια, κάνουμε. Δεν είναι. Εμείς επανειλημμένοι το θέμα. Το έχουν παραδεχτεί από το Υπουργείο. Γι' αυτό εγκρίνανε και τα άτομα προφανώς. Για να τα εγκρίνουν σημαίνει ότι παραδέχονται. Αλλά δεν προχωράνε οι διαδικασίες. Είναι το γνωστό πρόβλημα της γραφειοκρατίας κάθε φορά για τις διαδικασίες. Και αφού παίρνει τα ίδια άτομα συνέχεια. Γιατί κάθε φορά χρειάζεται νέα έγκριση από το Υπουργείο, νέα έγκριση από το ΑΣΕΠ. Εγώ το καταλαβαίνω. Οπότε το ξέρουν οι πολίτες. Τώρα από εδώ και πέρα θα υπάρχει. Όχι, θέλω να ενημερώσω τους πολίτες, να τους πω ότι πραγματικά πρέπει να, είναι λίγο, να κάνουν λίγο υπομονή. Κοιτάμε, υπάρχουν προτεραιότητες. Μπορεί κάπου να τρέχει νερό, αλλά υπάρχουν προτεραιότητες αυτή τη στιγμή, οι οποίες οι υπηρεσιακοί κρίνουν πώς θα ανταπεξέλθουν και πού θα πάμε πιο γρήγορα και μετά θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε. Ναι, και δεν είναι μόνο τη θέση περίοδου, είναι το θέμα της λειψιδρίας, είναι ολόνο αυτό το πράγματα που υπάρχουν. Τώρα δεν πρέπει, πρέπει να το νερό να το έχουμε σαν κόριο οφθαλμού. Είναι δεδομένο το και εμείς ένα παραπάνω το αισθανόμαστε, αλλά άμα δεν έχεις άτομα, τι θα κάνεις. Οπότε σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ναι, ξεκάθαρα. Εγώ δηλαδή είχαμε μια συνάντηση με τον προϊστάμενο τη σύνδευση, ο άνθρωπος ήταν απελπισμένος. Του λέω αυτό, εκείνο, γιατί με παίρνουν τηλέφωνο, μου λέει δεν υπάρχουν. Μου λέει, δεν πάμε στο ένα. Δηλαδή έχουμε τώρα σε 15 υπόγεια έχουμε κάποια υγρασία ή διαρροή νερού. 15 υπόγεια. Πώς θα τα απεξέλθουν αυτά.